Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις από το neacrete.gr. Ένα νέο πακέτο άμεσων μέτρων φοροελαφρύνσεων παρουσίασε χτες βράδυ ο Πρωθυπουργός από το Ζάπιο Μέγαρο. Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη μείωση του έμφυα στα νησιά, τη μόνιμη καταβολή της 13ης σύνταξης, καθώς και την πτώση του ΦΠΑ από 24% σε 13%. Μπείτε στο neacrete.gr και διαβάστε ποια τρόφιμα, αλλά και ποιες υπηρεσίες εστίασης αναμένεται να επηρεαστούν από το συγκεκριμένο πακέτο μέτρων. Ευχάριστες είναι οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το τροχαίο δυστύχημα της Πρωτομαγιάς στο Πλατάνη Χανίων. Μετά τον τραγικό θάνατο δύο ανθρώπων, η 52χρονη τραυματίας εξήλθε από τη ΜΕΘ και πλέον νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική. Ένα δωμάτιο μεταβάνει τον έναστρο ουρανό και μπαλκώνει την απέραντη θάλασσα. Φαίνεται πως έχει εντυπωσιάσει τους χρήστες του Airbnb. Η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου στη Φύση μιλάει στην Crete TV για την ιδέα της, για τις εντυπώσεις των επισκεπτών, αλλά και για το επόμενο βήμα που ετοιμάζει. Ακολουθήστε το neacrete.gr σε Facebook, Instagram, Twitter και YouTube για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neacrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.